Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Με λένε Αγάπη. Και εσένα πώς σε λένε? Φίλιππο. Εγώ είμαι Γεωργία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην Άτρακτο. Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια συζήτηση επικοδομητική. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι εδώ έτοιμη να απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις, Φίλιππε. Χαίρετε. Γεια σας. Είμαι ο Πάνος και εγώ είμαι η Εμμανουέλ. Εμένα με λένε Αλίκη. Εμένα Κρυσταλία. Έχετε αγχώς? Όχι. Πάμε, ξεκινάμε. Βασικά είναι κάτι που το ξέρουμε. Είστε εδώ σήμερα με ένα μαξίδιο. Δίπλα. Και αυτό προήλθε από ένα ατύχημα. Πόσο καιρό πριν έγινε το ατύχημα? Περίπου 6 χρόνια πριν έγινε το τροχαίο. Μπορώ να ρωτήσω κάτι κι εγώ? Ναι. Πότε έγινε το τροχαίο, ποια μέρα? Λοιπόν, το τροχαίο μου έγινε 9 Μαρτίου το 2015, 2 παρα 10 το πρωί, 1:49 για την ακρίβεια. Ξημερώνοντας. Δεν θα με ρωτήσεις από πού ξέρω τόσο ακριβή ώρα? Δεν ξέρω. Κοίταγα το ρολόι μου, λες. Μήπως γι' αυτό τρακάρατε? Δεν οδηγούσα εγώ. Καθόμουν πίσω, χωρίς ζώνη, και από τότε μέχρι και πίσω φοράω ζώνη. Οι μπροστά πάντα φοράνε ζώνη, πίσω δυστυχώς δεν φοράγαμε ζώνη. Οπότε μπορεί να ήταν η καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα, κανένας δεν ξέρει όμως. Όταν πάθατε αυτό το ατύχημα, πώς έγινε και πέσατε πάνω στην τράπεζα και με το αμάξι? Όπως το άτομο το Google, τα διάβασες, μπράβο. Πώς έγινε? Έγινε τυχαία. Μία από τις ίσως περίεργες και κακές στιγμές που υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να γίνουν, γιατί συνήθως τα τροχαία θα προκληθούν από κάποια σύγκρουση, από κάτι που μπορεί να πάρει κάποιον ο ύπνος, κάτι τέτοιο. Εμάς ήταν καθαρά άτυχη στιγμή. Ίσως πήγε πολύ κοντά στο κράσπεδο το αυτοκίνητο και έτσι βγήκε εκτός πορείας. Στο κράσπεδο. Το κράσπεδο είναι το σημείο αυτό ανάμεσα στις δύο λωρίδες, το οποίο προστατεύει τις δύο λωρίδες, τις δύο ροές, το να μην έρθει το ένα αυτοκίνητο με το άλλο. Στους δρόμους που έχει στη μέση κάποια κυπάκια, αν έχετε δει, δεν είναι μόνο για ομορφιά και για οξυγόνο, είναι και για προστασία. Άλλαξε η ζωή σας από τότε που έγινε το ατύχημα? Εσύ τι λες? Έτσι όπως το βλέπεις, σου φαίνεται εύκολο στην χρήση? Πια, πες. Εύκολο είναι, το μπροστά πίσω η αλήθεια είναι. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο εκεί έξω. Για μπορείς να φανταστείς πώς μπορεί να κατέβω εγώ ένα πεζοδρόμιο με το αμαξίδιο? Αν δεν υπάρχει ράμπα γιατί κάποιος μπορεί να την έχει κλείσει ή μπορεί να μην έχει προνοήσει το να φτιάξει μια ράμπα για να κατέβω εγώ, μια μαμά με καροτσάκι, κάποιος με διάστρεμα, ο παππούς και η γιαγιά. Μπορείς να φανταστείς πώς κατεβαίνω ένα πεζοδρόμιο, λες? Το έχω φανταστεί και χωρίς ράμπα να καταβαίνει το πεζοδρόμιο. Πώς? Απλά να προχωράζω. Δηλαδή πάω στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή πάτε στο πεζοδρόμιο και απλά καταβαίνω. Έχει ένα σκαλοπατάκι μπροστά μου. Ναι. Και εγώ κατεβαίνω και γίνεται. Γίνεται αυτό. Άμα γίνει αυτό, τι λες, εγώ δεν θα πέσω από εδώ πάνω? Πάει, τελειώσαμε. Είμαι κολλημένη πάνω στο κάθισμα. Κοίτα. Μπορεί και να πέσει. Και άμα πέσω, τι θα γίνει? Δηλαδή, λες να κυκλοφορώ κάθε μέρα έξω και να λέω, αχ, άμα πέσω. Και άμα δεν πέσω, θα φτάσω στο σπίτι μου. Κοίτα, αυτό που κάνω είναι το ότι κάνω σούζα. Κάνω σουζίτσα, τσουπ. Και πάω και κατεβαίνω το σκαλοπάτι με τις πίσω ρόδες. Που πάλι μπορεί να πέσει κάποιος, άμα δεν ξέρει να χειρίζεται σωστά το αμαξίδιο. Αλλά έτσι είναι η ζωή, σκληρή. Όταν ξυπνάτε το πρωί και ας πούμε φαντάζεστε τον εαυτό σας πριν το ατύχημα και ξυπνάγατε, τεντωνόσασταν, σηκωνόσασταν, πλένωσασταν μόνοι σας και δεν θέλατε καθόλου βοήθεια. Τώρα φαντάζομαι θέλετε λίγο.
Λάθος, φαντάζεσαι. Δεν θέλετε. Τι θέλω, βοήθεια. Όχι επειδή είμαι αρνητική στο να ζητήσω βοήθεια. Όχι, όχι, απλά είμαι αυτόνομη. Ουσιαστικά και τώρα το πρωί που ξυπνάω, πάλι τεντώνομαι. Δηλαδή, τεντώνομαι όσο να πεις, δεν υπάρχει πρόβλημα στο να τεντωθώ. Δηλαδή, κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι με το αμαξίδιό μου, κοιμάμαι κανονικά στο κρεβάτι μου. Το αμαξίδι είναι δίπλα. Γιατί και τα δόντια μου τα πλένω μόνη μου και το πρόσωπό μου. Ποιο... Και το σπίτι μου καθαρίζω, συγγνώμη. Ποια η αλλαγή είναι, ποια η αλλαγή. Η αλλαγή είναι μόνο το ότι βρίσκομαι σε καθιστή θέση, αλλά από δύο σκαλοπάτια και πάνω, εκεί βρίσκουμε τα προβλήματα. Όταν είναι πολύ στενή η χώρη, όταν δεν έχει πρόσβαση με μία ράμπα, όταν έχει πολλά σκαλοπάτια. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Αλλιώς τίποτα άλλο. Θέλει λίγο θράσος απλά παραπάνω, το να είσαι έξω στο δρόμο και να είσαι ένας άνθρωπος τον οποίο βλέπουν και άλλοι άνθρωποι και προσπαθούν να τον ενσωματώσουν στην κοινωνία μας. Δηλαδή, εσύ έξω έχεις δει πολλούς ανθρώπους να κινούνται με αμαξίδιο. Όχι. Γιατί πιστεύεις γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Είδες, και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω, ας πούμε. Προσπαθούμε οι άνθρωποι με αναπηρίες και ειδικά οι άνθρωποι που είμαστε στον αθλητισμό και έχουμε μια πιο εύκολη πρόσβαση στα σχολεία, να αρχίσουμε να μιλάμε σε παιδάκια για το πώς μπορούν να σέβονται, να προσέχουν, να συμβάλλουν σε μια καλύτερη λειτουργία της κοινωνίας. Δηλαδή το ότι εσύ δεν θα πας να παρκάρεις το μηχανάκι σου και το αυτοκίνητό σου σε μια ράμπα, ούτε με αλάρμ για να πεταχτείς στο περίπτερο να πάρεις κάτι, είναι θέμα παιδείας. Θα πρέπει να το μάθεις από τώρα που είσαι μικρούλης. Πιστεύετε πως ο κόσμος σέβεται τους ανθρώπους με προβλήματα κινητικής, μετακίνησης, συγγνώμη? Είναι ανάλογα τον άνθρωπο αρχικά, το πόσο έχει μεγαλώσει ο καθένας, το τι παιδιά έχει, πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι δεν μας σέβονται, θεωρώ ότι δεν έχουμε μάθει να συνεπάρχουμε με ανθρώπους με αμαξίδιο. Όπως και εγώ πριν χτυπήσω, δεν σκεφτόμουν τα βασικά πράγματα που είναι εκεί έξω και πρέπει να προσέχω για να σεβαστώ και ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ανάγκες από μένα. Είναι περισσότερο θέμα λύπησης στο μυαλό τους, δηλαδή σε βλέπουν και λυπούνται γιατί, ας πούμε, εμένα θεωρούν ότι είμαι μια νέα κοπέλα, πώς μπορεί να γίνει αυτό και γιατί και κρίμα. Σίγουρα είναι κρίμα, αλλά δεν είναι τόσο κρίμα όσο πιστεύουν. Εγώ πάντως σας θαυμάζω γιατί δεν κάτσατε να κλάψετε πάνω από το χυμένο γάλα. Σηκωθήκατε... Καταλάβατε. Πολύ φίλοι μου, μπράβο, πάμε. Ναι. Σηκωθήκατε και συνεχίσατε, δεν μείνατε στο ίδιο σημείο. Πολλοί άνθρωποι με προβλήματα μετακίνησης μένουν στο σπίτι τους και δεν κάνουν τα όνειρα που είχαν σκεφτεί να κάνουν. Ενώ εσείς δεν σταματήσατε τα όνειρά σας. Αρχίσατε κάτι καινούριο. Όλοι ξέρουμε πως τώρα ασχολείστε με την ξυφομαχία. Και ξυφασκία το... λέγεται. Ναι. Ξύφος είναι, εντάξει, είναι πολύ κλασικό. Ναι. Ξυφασκία γενικά. Ξυφασκία, ναι. Και το μπάσκετ. Ναι, ασχολούμαι με αυτά τα αθλήματα. Ασχολούμαι και από πριν βασικά με το μπάσκετ. Κάτι που δεν ήθελα να αφήσω, οπότε το προσπάθησα και στο αμαξίδιο. Είναι πολύ πιο δύσκολο και διαφορετικό. Σίγουρα δεν είναι συγκρουόμενα που περιμένουν να δουν περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά ναι, δεν το έβαλα κάτω, σηκώθηκα όπως είπες και εσύ, γιατί θεωρώ ότι μια ζωή την έχουμε. Και αφού ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και δεν είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί εγώ είμαι από τους λίγους ανθρώπους που είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και άλλοι δεν την έχουν, όπως ο φίλος μου που έφυγε. Οπότε θεώρησα ότι είναι ένα καλό παράδειγμα αυτό που έγινε σε μένα μάθημα. Πάθημα βασικά, να γίνει μάθημα και σε άλλους ανθρώπους, ειδικά σε παιδιά της ηλικίας μου, γιατί τότε ήμουν 21. Περνάτε δύσκολα την μέρα σας? Περνάω δύσκολα τη μέρα μου. Υποπίεση λειτουργώ καλύτερα, η αλήθεια είναι, αλλά τώρα τελευταία έχω αρχίσει και πιστεύω το αντίθετο. Χρειάζομαι ξεκούραση. Αλλά δύσκολα όχι, από άποψη ψυχολογίας εννοείς. Αν είμαι χαρούμενη μέσα στη μέρα μου. Ναι. Μέσα στη μέρα μου είμαι κάθε μέρα πολύ χαρούμενη, γιατί ξυπνάω, βασικά με ξυπνάει η Blue, το μπλουμπλινάκι μου που λέω και εγώ, το κουταβάκι μου, που είναι ένα τόσο μικρό ζουζουνάκι. Οπότε ξεκινάει πολύ ωραία η μέρα μου και συνεχίζει ακόμα καλύτερα με καλή διάθεση, μουσική. Και όταν κάνεις και δημιουργικά πράγματα, γεμίζει περισσότερο η μέρα σου, νιώθεις καλύτερα. Γι' αυτό σου λέω ότι προσπαθώ να μην έχω ελεύθερο χρόνο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, από πού παίρνετε δύναμη για να κάνετε όλα αυτά που κάνετε μέσα στη μέρα? Γιατί από κάπου πρέπει να παίρνετε δύναμη. Ρεαλιστικά μιλώντας, από το φαγητό που τρώω και σαν διαιτολόγος. Γενικά, το να ανταπεξέλθω σε όλη τη δύσκολη καθημερινότητα που έχω λόγω των κινητικών προβλημάτων,
Παίρνω δύναμη από τους ανθρώπους που δεν είναι πλέον εδώ. Οπότε προσπαθώ να ζήσω όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα και να προσφέρω πράγματα σε ανθρώπους και γενικά στην κοινωνία μας, επειδή κάποιοι δικοί μου, πολύ δικοί μου άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν πράγματα, οπότε προσπαθώ να κάνω πράγματα εγώ για αυτούς. Αν, ας πούμε, μπορούσατε να δείτε το μέλλον, πώς πιστεύετε ότι θα ήταν? Αυτή την ερώτηση την είχα κάνει συγκεκριμένα στους φίλους μου λίγο πριν γίνει το τροχαίο, ίσως 2-3 χρόνια πιο πριν. Ορθά μου απάντησε ο ένας φίλος μου ότι δεν θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται λίγα χρόνια μετά, γιατί δεν θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα λείπει από τη ζωή μου. Οπότε θα σου δώσω την ίδια απάντηση. Δεν θα ήθελα να ξέρω, αλλά θα μπορούσα να φανταστώ. Αυτό εννοώ. Να φανταστώ, λοιπόν. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα πάνε καλά τα πράγματα μετά τον COVID. Θα γίνουν παραολυμπιακοί αγώνες, ξανά πρωταθλήματα. Θα πάμε πάλι στις παραλίες. Γενικά, να κάνω τα πράγματα που έχουν μείνει στη μέση. Τα πτυχία μου, τα μεταπτυχιακά μου, καταδύσεις, να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι. Αλλά το μέλλον. Με ρωτάς για πόσο μέλλον, για 5-10 χρόνια. Mm. Πολύ πιο μετά θα ήθελα να έχω και παιδάκια και οικογένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Ελπίζω να απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις και στις απορίες που είχατε. Και μπορούμε να τα πούμε και έξω για πιο private ερωτήσεις που είδα ότι έχεις εσύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα όλα σας τα γλυκύτατα. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα. Κι εγώ, αγάπη μου.